Θα σας διαβάσω από τον χρόνο φίλο του Οδυσσέα Ηλίθι ένα μικρό απόσπασμα. Άργησα πολύ να καταλάβω τι σημαίνει ταπεινοσύνη. Και φταίνε όλοι αυτοί που μου μάθανε να την τοποθετώ στον άλλο πόλο της υπερηφάνειας. Πρέπει να εξημερώσεις την ιδέα της ύπαρξης μέσα σου για να την καταλάβεις. Μια μέρα που ένιωθα να με έχουν εγκαταλείψει όλα και μια μεγάλη θλίψη να πέφτει αργά στην ψυχή μου, τράβηξα εκεί που περπατούσα μέσα στα χωράφια χωρίς σωτηρία ένα κλονάρι άγνωστου θάμνου. Το κόψα και το έφερα στα πάνω χείλη μου. Ευθύς αμέσως κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι αθώος. Το διάβασα σε αυτή τη στιφή από αλήθεια ευωδιά τόσο έντονα που πήρα να προχωρώ το δρόμο της με ελαφρύ βήμα και καρδιά Ιεραποστόλου. Ώσπου σε μεγάλο βάθος μου έγινε συνείδηση πια ότι όλες οι θρησκείες λέγανε ψέματα. Ναι, ο παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία, ούτε πολύ περισσότερο μια ανταμοιβή. Ο παράδεισος ήταν ένα δικαίωμα.